Η εξάπλωση του κορονοϊού μας θέτει σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μπροστά σε δύο σοβαρότατες προκλήσεις. Η πρώτη αφορά στην προστασία του πληθυσμού και ιδίως των ευάλωτων ομάδων και η δεύτερη στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων. Και για τις δύο αυτές τις προκλήσεις υπήρξε χθες τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάρκεια της οποίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας των κρατών μελών σε μέσα και προσωπικό. Υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας που πλήττεται. Πρότεινε να εξαιρεθεί το κόστος των μέτρων αυτών από τους δημοσιονομικούς στόχους των κρατών μελών, όπως προβλέπονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας σε χώρες όπως η Ελλάδα. Τόνισε ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομικό χώρο για να προστατέψουμε όσους πλήττονται. Ζήτησε επίσης την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, όπως σε μάσκες και αναπνευστήρες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά την κατανομή τους ανάλογα με τις ανάγκες στα κράτη-μέλη. Στο μεταξύ, στο εσωτερικό λαμβάνουμε συνεχώς νέα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Χθες, κατόπιν εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Λοιμοξιολόγων, η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες. Κλείνουν πρεφωνιπιακοί σταθμοί, σχολεία, ΙΕΚ, πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το χρόνο που κερδίζουμε ελέγχοντας την επέκταση της επιδημίας για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά κυρίως για να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους και τους χρόνια πάσχοντες. Γι' αυτό ακριβώς είχαν ήδη αποφασιστεί και μπήκαν σε εφαρμογή η αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ, η αναστολή οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης, η διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων και κλεισμένων των θυρών, η αναστολή εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν πάνω από 1.000 άτομα, η αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής σε οποιαδήποτε συνάθρηση άνω των 50 ατόμων. Παράλληλα, η αρμόδια επιτροπή και κατ' επέκταση η κυβέρνηση απευθύνουμε στους ηλικιωμένους και τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ισχυρή σύσταση για την αποφυγή κάθε συγχρονισμού. Οφείλουν για το δικό τους αλλά και για το συλλογικό καλό να αποφεύγουν το συνωστισμό σε χώρους που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος. Στην ίδια κατεύθυνση, τόσο η Ιερά Σύνοδος όσο και οι Μητροπολίτες συστήνουν να αποφεύγονται πολυπληθείς συναθρήσεις στις εκκλησίες μας. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε σε όλους, ιδίως στους γονείς, στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας, τα λόγια του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβερωτικής Νικόλαου: «Κάθε τι που σέβεται την κοινωνία και τον συνάνθρωπο αποτελεί έκφραση αγάπης και στο Θεό». Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης απέναντι στις προκλήσεις του κορονοϊού. Παράλληλα, η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για να μετριάσει τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει η διεθνής κρίση στην οικονομία μας. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το 2020 θα είναι μια διαφορετική χρονιά από αυτήν την οποία προβλέπαμε. Οι έκτακτες οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν τόσο για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, όσο για την τόνωση της ρευστότητας και τη διαφύλαξη της απασχόλησης, επιφυλάσσουν σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Και οι επιπτώσεις αυτές είναι ανάγκη να εξαιρεθούν από το υφιστάμενο πλαίσιο με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιστάσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ήδη έχουμε εξαγγείλει την αναστολή για 4 μήνες της πληρωμής ΦΠΑ πληρωτέου τέλος Μαρτίου. Την αναστολή επίσης για 4 μήνες της πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΗ, καθώς και των δόσεων για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέων μέχρι το τέλος Μαρτίου. Την αναστολή για 3 μήνες της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθμισης που είναι πληρωτές έως 31 Μαρτίου. Επιπλέον, για τη στήριξη της απασχόλησης και τη διευκόλυνση εργαζόμενων και επιχειρήσεων, παρέχεται δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν σε σχήματα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας. Παράλληλα, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, καθώς και η υπεροριακή απασχόληση κάθε μήνα, θα καταχωρούνται κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου. Επειδή όμως η κατάσταση εξελίσσεται, απαιτείται συντονισμένη δράση και συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή τη συντονισμένη δράση, είναι απαραίτητο το κόστος των μέτρων να μην λαμβάνεται υπόψη στους δημοσιονομικούς στόχους που τίθενται στα κράτη-μέλη. Αφού αξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της 16ης Μαρτίου, τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας είναι έτοιμα να λάβουν άμεσα
πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας και διατήρησης των θέσεων απασχόλησης. Σήμερα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού στις εργασιακές σχέσεις, εκδίδεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής. Θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων, σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας, με πλήρεις αποδοχές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι τις 10 Τετάρτου 2020. Για κάθε 4 ημέρες άδειας, 3 θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια. Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το 1/3 των αποδοχών του. Αυτός ο περιμερισμός των βαρών είναι δυναμικός και εξελίσσεται. Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημόσιου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του. Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα. Αν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο σύζυγος ή η σύζυγος νοσηλεύεται ή έχει προσληθεί από κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δύναται ο εργοδότης να προτείνει επίσης τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή εργασία εξ αποστάσεως. Για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, δημιουργείται επίσης η δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση, όπως προβλέπεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, παρέχει πλήρη υποστήριξη στο σύστημα υγείας σε ό,τι αφορά τις έκτακτες δαπάνες. Για το σκοπό αυτό, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας ενισχύθηκε έγκαιρα με 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δρομολογούνται καινούργιες δαπάνες για προσλήψεις. Ανάλογα με τις εξελίξεις, οι οποίες αποτιμώνται καθημερινά, το Υπουργείο Οικονομικών θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με όσες επιπλέον πιστώσεις χρειαστεί.